Θα ήθελα λιγάκι με αφορμή και μια πολιτική που αναπτύσσεται από την κυβέρνηση κυρίως για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και η οποία συνιστά κυρίως την κατάργηση των ΤΕΙ επί της ουσίας και την απορρόφησή τους από τα πανεπιστήμια. Με αφορμή λοιπόν αυτή την πολιτική η οποία εξελίσσεται με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, επίκειται τώρα και η συγχώνευση του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας εδώ στη Σύνδο με το Διεθνές Πανεπιστήμιο. Έγινε μια συζήτηση, έγινε μια αναφορά μάλλον από τον κύριο Δήμαρχο στην κόντρα που είχε, ανούσια κόντρα κατά τη γνώμη μας, με τον Υπουργό Παιδείας, διότι επί της ουσίας δεν διαφωνούν και οι δύο επιδιώκουν την επιχειρηματικότητα του Πανεπιστημίου τόσο ως σκοπό αλλά και ως μέσο και ως τρόπο λειτουργίας του ίδιου του Ιδρύματος, πιθανά να διαφέρουν λίγο στις δοσολογίες, αλλά επί της ουσίας συμφωνούν. Με αφορμή λοιπόν αυτό, ο κύριος Δήμαρχος επανέφερε για μια ακόμα φορά, γινόμενος εκ νέου λαγός της αντίληψης εκείνης η οποία ανοιχτά πια βάζει στην ελληνική κοινωνία το ζήτημα των διδάκτρων στα πανεπιστήμια στις προπτυχιακές σπουδές. Και λέω στις προπτυχιακές σπουδές γιατί, όπως ίσως τα γνωρίζετε κάποιοι, δεν είναι απαραίτητο να το γνωρίζετε και όλοι, στις μεταπτυχιακές σπουδές τα δίδακτρα πια έχουν γενικευτεί. Μάλιστα αυτό έγινε με τον τελευταίο νόμο του κυρίου Γαβρόγλου. Τα 4/5 των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών είναι επαμοιβή και μάλιστα πάρα πολύ ακριβά.